Αγώνας είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Γίνεται συνήθως κάθε πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου. Τον μεγαλώσαμε λίγο, τον αλλάξαμε λίγο τα χιλιόμετρά του. Είναι περίπου στα 20, 19.900 για την ακρίβεια. Αποτελείται από 13 χιλιόμετρα μονοπάτι και τα υπόλοιπα δασικός δρόμος. Έχει γίνει μια αλλαγή και στα υψομετρικά. Έχουμε φτάσει τα 820. Είναι μέχρι τώρα ήταν στα 658, αν θυμάμαι καλά, από πέρυσι. Ανεβήκαμε λίγο παραπάνω. Μας πήγε λίγο καιρός πίσω που έκανε τη χιονόπτωση γι' αυτά. Καθαρίσαμε όλα τα μονοπάτια, τα ανοίξαμε ξανά. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο κατέβηκα από πάνω. Είναι μέτριας δυσκολίας. Μπορεί ο καθένας να έρθει να τον τρέξει. Έχουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα, από Πτολεμαΐδα, από Κατερίνη, από Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή. Έχουμε φτάσει περίπου τις 316 συμμετοχές στο ίντερνετ, εγγεγραμμένους. Από αυτούς όμως βάλε ότι πάντα υπάρχει και μια απώλεια της τάξης των 20% για διαφόρους λόγους που έχει ο καθένας και δεν έρχεται. Μετά έχουμε τις γραφές ανοιχτές μέχρι και μια ώρα πριν τον αγώνα. Ευελπιστούμε να αγγίξουμε τους 300 αθλητές για να κλείσουμε. Ο αγώνας τι ώρα ξεκινάει την Κυριακή και από ποιο σημείο? Ναι. Ο αγώνας ξεκινάει την Κυριακή από την πλατεία της Παλαιάς Καβάλας, η ώρα 11. Μέχρι τις 10-10.30 θα έχουμε τις εγγραφές όπως ανέφερα. Οι φίλοι μας που γράφτηκαν στο ίντερνετ και από τους φίλους που θα έρθουν εκείνη την ώρα να γραφτούν. Η συμμετοχή, ξέχασα να αναφέρω, είναι 15 ευρώ. Η σακούλα του αθλητή περιλαμβάνει τεχνητό μακριμάνικο μπλουζάκι, ένα σακουλάκι τσάι χορηγία ενός φίλου από την Καρβάλη, από τη Λεύκη, ένα μπουκαλάκι νερό, το δίπλωμά του αναμνηστικό. Στο τέλος έχουμε πίτες, τραχανό, τσάι, καφέ, όπως κάθε χρόνο. Και το μετάλλιο που δίνουμε σε όλους όσοι τερματίσουν εγκαίρως στις 4 ώρες που δίνουμε το όριο τερματισμού. Οι ηλικίες των συμμετεχών ποιες είναι? Οι ηλικίες ξεκινάνε από 20 χρονών και φτάνουν μέχρι τα 64. Είναι αρκετά ευρύ όριο. Είναι όλη την γκάμα περιέχει. Εμείς τώρα την Κυριακή το πρωί περιμένουμε τον κόσμο. Μέχρι τις 10.30 όπως ανέφερα θα γίνονται οι εγγραφές διεκτές. Μετά έχουμε ένα δεκάλεπτο μια τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα. Λίγο ζέσταμα και ξεκινάμε στις 11 η ώρα και το ακαδημαϊκό τέταρτο, 11 και τέταρτο. Ναι. Γενικώς βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Παλιάς Καβάλας έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά σε θέματα που αφορούν την φύση και το γύρο τοπίο του οικισμού, αλλά και τον αθλητισμό. Τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε το φεστιβάλ Good Water Wild που θα γίνει στα μέσα Ιουνίου όπως κάθε χρόνο, το οποίο περιλαμβάνει πέθριες δραστηριότητες στη φύση, στο περιβαλλοντικό μονοπάτι, στον νερόμυλο, στον καταράκτη της Παλαιάς Καβάλας. Και έπειτα μετά έχουμε για το 15 Αύγουστο το πανηγύρι μας που κάνουμε, που είναι όλοι καλεσμένοι. Γενικώς συστήνετε, τι θα έχετε να συστήσετε σε όσους δεν μπορούν να συμμετάσχουν, αλλά θα θέλουν να έρθουν την προσεχή Κυριακή στην Παλιά Καβάλα? Θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας. Θέλουμε το χειροκρότημα όλου του κόσμου, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, να έρθει εκεί, να συμπαρασταθεί στο έργο μας, στον αγώνα των αθλητών που θα δώσουν, γιατί είναι πραγματικά ένας αγώνας. 20 χιλιόμετρα, μόνο στην ιδέα κάποιος σου λέει, εγώ δεν ξεκινάω με το αυτοκίνητο να το κάνω. Το θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Και ας μην μπορεί να τρέξει, να έρθει, να δει. Γιατί σκεφτείτε ότι γεμίζει η πλατεία της Παλαιάς Καβάλας με πολύ ωραία χρώματα, με πολύ ωραίες παρουσίες, κόσμο. Το θέλουμε κοντά μας τον κόσμο, το θέλουμε να έρθει εκεί. Θα του προσφέρουμε ζεστό τσάι, ζεστό καφέ. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού πώ
πώς δέχονται όλο τον αγώνα, βοηθάνε καθώς στη συγκοργάνωση? Βοηθάνε, ναι, με επιτυχία θα έλεγα. Βέβαια, φέτος ήθελα λίγο να τους ξεκουράσουμε. Κάθε χρόνο μοιράζαμε στο μπουφέ που είχαμε στο τέλος, είχαμε πίτες από το χωριό, από τις κυρίες του χωριού και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά φέτος είπαμε λίγο να τις ξεκουράσουμε και έχουμε μια ευγενική χορηγία από τον Μίστερ Γιατρό στην Ελευθερούπολη. Και έτσι το μόνο που θα κάνουν θα μας βοηθήσουν στο ψήσιμο φέτος παρά στην παρασκευή της πίτας.